Δεν ξέρω αν είναι αποθυμένα επειδή καλοκαίριασαι και δεν μπορούμε. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε. Δεν μπορώ. Δεν θέλω να πάω να κάνω μπάνιο ή κάτι σχετικά. Τώρα είναι και η ζέστη λίγο στη μέση. Δρώνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Μια-δύο εβδομάδες πριν είχαμε το Man Eater που είχε σχέση με τη θάλασσα, Καρχαρία, Στρώει, καλοκαίρι και τα σχετικά. Τώρα πάλι σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο έχει σχέση με τη θάλασσα. Είναι το Beyond Blue. Υπόσχεται πολύ όμορφα πράγματα, είναι η αλήθεια, γιατί έχει ένα πολύ ολοκληρωμένο voice acting, ένα cast. Είναι από τους ίδιους developers που έχουν βγάλει και το Never Alone. Λέει ότι είναι story driven, λέει ότι είναι πανέμορφο, λέει ότι είναι υποβρύχιο. Οπότε δεν χρειάζομαι παραπάνω. Πω, ήδη ξεκινάει και θέλω να κατουρίσω. I'm generally not a woo-woo kind of person. Okay. Τι είναι η woo-woo? Σαν το Sims που κάνουν εγώ. Ναι, όλοι κάποτε ήμασταν ψάρια. Α, είναι αυτό το κλικ 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 που κάνουν οι φάλαινες. Ωραία μάτια. Να σε δω. Σαν τις πέφτουν μπήγες ακούγεται τώρα, δεν ξέρω αν μιλάνε οι φάλαινες. Sperm whale. Για είναι ο λόγος για τον οποίο είναι αλμύρη η θάλασσα. Οπότε φιλενάδες εδώ πέρα είναι τροφή για καρχαρίες. Γιατί με ξεκινάς και μου δίνεις καρχαρίες, δεν είναι και το πιο καθησυχαστικό. Σολαχάκι ναι, εκτός αν είσαι αυστραλός βιολόγος. Ωπα. Hey, Mariah, how's the new suit? Nice. A bit itchy, but I've had worse. Έχω και μαχαίρι στα δεξά. Breathing easy. This rebreather is amazing. Feels like I'm free diving. Υποτίθεται ότι είναι λίγο στο μέλλον, οπότε μην αρχίσετε τις ερωτήσεις που είναι το οξυγόνο της από πού αναπνέει και τα σχετικά. Είναι αυτή η τεχνολογική μαγεία μέσα στο μέλλον. Swim to the way. Όπα. Α, ωραία. Πάτησα το shift. Και τουλάχιστον συμφωνούμε μέχρι εδώ. Open scanner. Α, no man's depth. Close scanner. Οκ. Σκηνικό κύρα. Οπότε σκανάρεις όλα tricolor parrot fish. Σκάρους tricolor. Στα 6 μέτρα. Δεν είναι άσχημος ο βυθός. Δεν είναι καθόλου άσχημος ο βυθός. Εσύ τι ψάρεις? Μυριπρίστης μπέρντι. Σόλτζερ φις. Ω, σαλαχάκι κι άλλο. Γομάριδες ρε φίλε. Και τι παίρνουμε δεδομένα από εδώ? Για τα ψάρια και έτσι. Refresh me on the controls. Move the target in circle around. Each sound will get louder when you are close to locking in on an animal's location. Ω, τι ακούμε? Δελφινάκι! Φαλενάκι! Και μάσγα. τώρα έρχομαι. Τι έχουμε εκεί? Και ένα φαλενάκι. Τι είσαι εσύ? Welcome to the OceanX live stream. Γεια σας! Δείτε εδώ τι βρήκα! Φαλενοκαρχάριας! M show map. Καλά, αφού επιμένεις. Πού στην τεράστιο. Δελφινάκι που ήτανε. Δελφινάκι. Είναι εδώ μπροστά μου. Scan dolphins. Ωραία, αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ No Man's Sky. Βγάζει και σκανάρεις τα πάντα και βλέπεις τα χαρακτηριστικά τους. Αλλά το μοναδικό το οποίο βλέπω ότι σκανάρεις εδώ είναι το είδος τους και τη λατινική τους ονομασία. Επίσης, γιατί έχω 4 από 5, σας λείπει ένα δελφίνι, παιδιά. Έλα εδώ να σκανάρω. Ωραία. Τούρσιο πστρουνκάτους για όσοι ενδιαφέρονται. Δελφινάκι. Γεια σας, δελφινάκι. Δεν κάνεις. Κάτσε τώρα, δηλαδή. Έρχομαι και κολυμπάω μπροστά του. Δεν αντιδράει καν. Έχω λίγο απογοήτευση. Και η ουσία να με βάλεις δίπλα τότε στα ζώα αυτά και να μην υπάρχει αλληλεπίδραση. Μα είσαι μπόλικο. Θησιτήρ μακροκέφαλους. Ο γνωστός και ως Moby Dick. Για να δω λίγο διαφορά μεγέθους. Να πλησιάσω. Να δώσει μια χαστούκι με την ουρά αυτό. Κλείσε το στόμα. Κάτι τώρα γιατί. Θέλω να μπω στο στόμα του. Πόσο λέει αυτοκτονικές τάσεις. Για να κάνεις για τις δοκιμές εδώ, δες. Έλα ρε! Είναι δυνατόν να μην αντιδράει καθόλου. Λίγο απογοητευτικό αυτό που δεν μπορώ να κάνω, είναι τεράκι με τα ζώα. Πάντως, όμορφο περιβάλλον και μου αρέσει και η μουσική που είναι χαλαρή. Εδώ είναι ότι πρέπει να κοιμηθείς. Είναι αυτό το παιχνίδι να το βάλεις κάνα μισά ώρα, όταν αρχίζει για να γλαρώνεις. Το βάζεις να παίζει. Πατάς λίγο να πηγαίνει μπροστά, δεν ξέρω αν έχει και ο τωράν. Όπα! Όπα, όπα! Μ' αρέσει που και αγχώνομαι κιόλας. Μεγάπτερα Νοβαέγγλια.
Με δώσει κανένα χαστούκι. In addition to being an engineering whiz, Andre is quite the musician. Αν έκανε μελέ, για να ρωτήσει τόσο πιο μιλάει αυτή. Σκάν χάμπαξ. Α, έχει κι άλλη. Δεν είσαι μόνη σου. Alerts. Όταν λες alerts δεν εννοείς ότι κάτι κινδυνεύει. Δες το παίζει. Τι ανακαλύψουμε εδώ. Sensor alarm. Sensor tag. Sperm whale family. Φύγαμε. Κι άλλα δελφινάκια. Έχει και μια διαφορά από το σκανάρο, έχει το ίδιο πράγμα μου λέει συνέχεια. Τι είχε εδώ, πάλι θα σκανάρω δελφίνια. Invite dolphins to play. Θα κάνουμε interact με τα δελφίνια. Hey guys, can I take a turn? Τι φας σκύλος είναι που πετάει το κλαδί, φέρ το πίσω. Του δώσαμε να παίξει και μας παράτησε και έφυγε να παίξει με τους φίλους του. Δεν είναι λίγο κακό αυτό? Νομίζω τα δελφίνια είναι καλά πλάσματα. Πολύ εγωιστικό εκ μέρους του. Τι είσαι εσύ? White tip reef shark. Θέλω να πλησιάσω. Όπα. Και σε ψάχνω. Καρχαρίες πάντα από κάτω θα έρθει. Πάντα. Τι έχει κάτω 7 μέτρα. Τι μας έπεσε. Μη με φάτε. Dead battery. Όχι. Όπα. Χταπόδι. Μπορώ να τα αποφύγω. Σοβαρά μιλάς. Σκέφτηκες τώρα ότι ήταν έξυπνη ιδέα να μπει σε αυτό το στενό σκύλο. Δεν είναι έξυπνο αυτό. Μην το κάνετε αυτό. Ποτέ το πράγμα. Δεν ξέρω εκεί πέρα στον ειρηνικό που σκατάει αυτό το παιχνίδι που εξελίσσεται. Αλλά τουλάχιστον εδώ πέρα θα φύγετε με κάνα piercing σμέρνα. Έπρεπε να κάνει κάτι. Δεν πλησίασα σωστά. Τι μας έδειξε απλά το χταπόδι εκεί να κάθεται. Δεν κατάλαβα το λόγο για τον οποίο μπήκαμε σε αυτή τη σπηλιά, αλλά οκ. Okay. Τι άλλο έχω? Έχω στα 96 μέτρα εκείνο τον άλλο το sensor. Εσείς καθίστε ήσυχα. Πάντως θα το ξαναπώ, η μουσική μαζί με το χρωματισμό και τους ήχους γενικότερα του υποβρύχιους είναι πολύ ηρεμιστική. Καλά πάω από εδώ. Ω, ναι. Swim down control. Οκ, okay, ευχαριστώ. Τους κάνουμε μασάζ. Τι είσαι εσύ? Βαλιστοειδές κονσπίσιλουμ. Ωραία, πρέπει να εξετάσουμε τα κοράλια τώρα εδώ. Πάρουμε δείγματα. Τι είπανε, δεν έδινε σημασία. Μίλουσα για τα ψάρια. Coral biosamples, ok, ναι, πρέπει να πάρουμε δείγματα. Πού άλλο έχει? Αυτό μοιάζει ίδιο. Τι φαστή, είχε σπίδα γύρω γύρω. Έλα ρε. Ουσιαστικά για να σε περιορίζει να σου πει ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι η αποστολή που θες να κάνεις. Με τώρα άνοιξε το νοητό φράγμα. Κάτσε να σκανάρεις ένα. Μπέριξ Σπλέντερς. Αλφονσίνο. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα ποια είναι τα αντίστοιχα ψάρια στα ελληνικά. Μη ρωτάτε. Τι λες τώρα? Α, είναι και έγκυος κιόλας, κατάλαβα. Η καλύτερη ιδέα γενικότερα είναι να πλησιάζεται ζώο το οποίο είναι έγκυο ή μόλις έχει γεννήσει. Είναι η καλύτερη ιδέα, παιδιά. Το προτείνω σε όλους. Δεν ξέρω αν οι φάλαινες κιόλας έχουν την ιδιότητα να προστατεύουν τις εγκύους φάλαινες και να τις βάζουν στη μέση του pod, όπως λέγονται, για να τις προστατέψουν. Ποια είναι η έγκυος τώρα? Χωρίς παρεξήγηση τώρα, χωρίς παρεξήγηση, αλλά όλες χοντρές είστε. Μόλις. Μόλις έχασα κάτι. Αγάπη τη μαμά σου, ένας καλός γείτονας, μάθε από τη μαμά σου, από τις εμπειρίες της γιαγιάς σου. Αυτά είναι όλα πράγματα που έμαθα καθώς εξέταζα τις φάλαινες με σπέρμα. Δεν είμαι επιστήμονας. Δεν ξέρω αν την έχει πιάσει κόψιμο ή αν είναι έκπληκτη που βρίσκεται εδώ μέσα. Επειδή ξέρω ότι η μουσική αυτή που έχουν πάρει είναι actual κομμάτια, δεν είναι μουσική του παιχνιδιού, την κλείνω εντελώς για να μην έχουμε θέματα. Meet the Aquanauts. Meet Beyond Blues Lead Marine Science Advisors Dr. Mandy Joy and Dr. David Gruber. Τι είσαι εσύ? My family used to go to the beach every summer. For me that was my favorite. Έχει το κιμαντέρ μες στο παιχνίδι. Οκ, okay, δεν το βάλω τώρα να το δούμε, η αλήθεια είναι. Αλλά έχει το κιμαντέρ. Σιλβιέρ.
Growing up sperm whale. Πώς βυζένει, δείξε μου πώς βυζένει. Δεν μου έδειξε ούτε μια φάλαινα να βυζένει. Εγώ αυτό το παράπονο έχω. Αυτό κρατάω από εδώ. Τι ωραίο αυτό. Manta drone. Πάμε λίγο να έρθουμε εδώ πέρα. Για να μπορέσουμε να πάμε να ξαναβουτήξουμε. Επίσης πρέπει να σταματήσει να είσαι τόσο έκπληκτη. 35 μέτρα κάπου τη θάλασσα είμαστε για όσοι είχατε απορία. South China Sea. Και η θερμοκρασία είναι 22 βαθμούς. Κάτσε να μιλήσουμε τώρα με τον Άντρε. Tests, tunes, tease. Τι είναι εις tease, tease, κάμε tease, όχι. This solo subtest makes me nervous. We're definitely fitting it out for two pilots next time. Ωραία, μιλήσαμε με τον συνάδελφο. I will. Ο οποίος είναι και αυτός ο οποίος σχεδίασε αυτό το βαθυσκάφος στο οποίο βρισκόμαστε, ή υποβρύχη, πώς κατά λέγεται. Και πάρουμε τηλέφωνο τώρα την Ρεν, τελικά, από ό,τι φαίνεται, η οποία είναι και η αδερφή μας. Hey girl, aren't you supposed to be 20,000 leagues under the sea? I am. I'm calling from the sub. 32 μέτρα δεν έγραφε. Τι 20,000 λέγεις. Okay, not a big deal, but I am taking Nana to get tested for a clinical trial. Some new dementia drug. Α, γιακα. Λοιπόν, βγαίνω από εδώ, υποτίθεται ότι έκανε όλες τις συζητήσεις. Dive ready. Κατευθείαν. Ημέρα 2. Οκ, πάμε για φάλινες τώρα. Α, δεν σε αφήνει να βγεις έξω στην επιφάνεια. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε. Μου στα μούτρα σου. Humpback whale. Α, και η Αντρέα. Την baby Αντρέα. Zoom scan Andrea's fluke for ID. Send zoom can. Όπα. Είναι το τρόμο. Manta drone will match speed with the creature so you can concentrate on steering it around to find the places you need to focus. Τι είναι αυτό. Α, έχουν συγκεκριμένο σχήμα στην ουρά του υφάλαινες, οπότε μπορείς και τις ξεχωρίζεις από την ουρά. Μες εδώ ουρά. Ωραία, ένα κόλο. Humpback whale singing. Zoom scans, fluke pattern and record the song. Whale we're designating humpback M1. Μη με ρεύεσαι εμένα. Πρώτα ηχογραφούμε το τραγούδι. Για να μπορούμε να βρίσκουμε την ηχητική υπογραφή της. Έμαθα ότι αυτό το λέγεται fluke στα αγγλικά. Άναγια σου, να το. Συνεχίζετε να είστε reef sharks. Ναι, white tip reef sharks, σιγά εσύ. Θέλω να πλησιάσω και πολύ. Πάω από κάτω τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο φλόροι από κάτω οι καρχαρίες. Σε αντίθεση με τους κροκόδηλους, οι οποίοι κροκόδηλοι είναι φλόροι πάνω. Νομίζω. Παρ' όλα αυτά, μην το δοκιμάσετε. Approaching humpback M2. Looks like he's on a date. Θα το συνεχίσει ανοιχτό το σκανέρα. Humpback whale. I see you, male. Α, κάνει courtship και έτσι. Γυρνάει γύρω-γύρω από τη θηλυκιά. Θαλάσσιος γήπας. Να το πάλι ο καλεφού. Να το πάλι ο φαλαινοκαρχαρίας. Εδώ δες. Ω μαλάκα, φύγε μακριά μου. Δεν αντιδράει τίποτα με την παρουσία σου εδώ κάτω, το οποίο φαίνεται πολύ περίεργο. Αυτό το κομμάτι δεν μ' άρεσε καθόλου. Και τι κάνουμε τώρα, τι ακούμε. Τι εδώ μουσική. Ωπα, πάμε βαθιά. Τι είναι αυτό. Σόνα. Looks like another area sensor. Area sensor, τι έχει εδώ. Can you use the micro tanks to mark the starfish for collection? Ταγκάρει και αυτούς. Ωραία, και μας έμεινε ένα γκρουπ ακόμα. Okay, micro tags deployed. Δεν μας έμεινε ένα γκρουπ ακόμα, τους κάναμε όλους, το ήξερα. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτός ο περίεργος τόρυβος που άκουγα, σαν εργοστάσιο. Μέσα στη θάλασσα. Τώρα δεν ξέρω. Την παραμικρή ιδέα, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μου το διευκρινίσει αυτό στα σχόλια. Είναι όντως τόσο άδεια η θάλασσα. Μου φαίνεται πολύ άδεια σε αυτό το σημείο, δηλαδή αν εξαιρέσεις κάποια ψάρια. Όπα. I don't know, Andre. That sound is loud, but it seems pretty deep. Can't see how it could be coming from a ship. Πόσο... Yeah, I agree. It also keeps starting and stopping. I'll figure δεν μπορώ να πάω κάτω. Κάτσε, το δοκιμάσου. Πραγματικά θα το δοκιμάσω να δω μέχρι ποιο βάθος επιτρέπει να πας. Για να δω. Ναι, με σταματάει. Και αυτό δεν μ' άρεσε. Θα πεις αυτό υπάρχει σε όλα τα παιχνίδια, τώρα τζάμπα γκρινιάζεις. Μεγάλε δίτη κι εσύ. Τι δέχομαι την παρατήρησή σου. Γυρνάω πίσω. Ελφινάκια. Αυτά θες. Δεν νομίζω να θες αυτά. Zoom scan dolphins. Kind of a wellness visit. Τρίβω τα δελφίνια πάνω στα κοράλια για αντιμικροβιακές
για τις αντιμικροβιακές σου ιδιότητες. Όπα, πέρασε από μέσα μου! Δεν μπορείς να παίξεις με δελφίνια, αλήθεια, αλλά τι κατά μπήκα στη θάλασσα, άμα δεν μπορώ να παίξω με δελφίνια. Το βρήκα με το tag. Το τσιμπήσα με το tag. Όπα, να σου γα... Οπ! Whoa! Sorry, sharks. Mirai is off the menu. Μπράβο, καλά που τους το πες. Γιατί όταν οι καρχαρίες πεινάνε, έρχονται και ρωτάνε τι προτείνετε. You've got to be kidding me. Yeah, I hear it. Α, αυτός ο θόρυβος της κάνει να φεύγουνε. Και τι υποτίθεται ότι είναι τώρα αυτός ο θόρυβος. Τι σενάριο είναι αυτό, τι αγχώδες σενάριο είναι αυτό, δεν το περίμενα. Λοιπόν, αφού ήταν το Beyond Blue, θα το βρείτε στο store και κοστίζει, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 17 ευρώ. Single player, αφηγηματική ιστορία, adventure, έχει όμορφο voice acting, έχει όμορφα γραφικά, πολύ όμορφο ήχο μέσα όταν είσαι την ώρα της κατάδυσης. Δεν μ' άρεσε καθόλου το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις interact με τα πλάσματα στο δειχθώ. Είναι δυνατόν να μπαίνεις μπροστά στα μούτρα μιας φάλαινας ή ενός καρχαρία, ενός δελφινιού και να μην αντιδρούνε. Αφήστε μου ένα σχόλιο κάτω να πείτε κι εσείς πώς σας φάνηκε, δεν ξέρω να πω την αλήθεια. Ίσως να φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον για κάποιον ο οποίος του αρέσει πολύ η θάλασσα. Οπότε αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Πατήστε like αν σας άρεσε. Ακολουθήστε μας σε όλα τα κοινωνικά βίντεο που είναι κάτω στην περιγραφή. Ελάτε στο Discord server μας για να τα λέμε και από κοντά και να σας έρχονται και όλες οι ειδοποιήσεις. Γιατί έχουμε λίγο αυτό το άγχος εδώ πέρα στην πλατφόρμα του YouTube. Ότι δεν έχουν ειδοποιήσεις, δεν έχουν πατήσει το καμπανάκι. Το καμπανάκι τους ενοχλεί κάποιους. Με αφαγορίζουν οι πατούσες μου. Τις ξύνω και δεν γίνεται τίποτα. Τι πρέπει να κάνω. Όλες οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα στο Discord server μας. Ευχαριστώ και τα λέμε.